Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να καταθέσω ορισμένες προστίκες αναδιατυπώσεις στο σχέδιο νόμου, οι οποίες πιστεύω ανταποκρίνονται στην γόνιμη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή της Βουλής. Ξέρετε ότι είναι πάγια τακτική του Υπουργείου Οικονομικών, βεβαίως και των άλλων Υπουργείων, να ανταποκρίνουν και να κάνουν βελτιωτικές προστίκες και αναδιατυπώσεις πάντα μέσα στο πλαίσιο του νομοσχεδίου, του σχεδίου νόμου το οποίο έχει κατατεθεί, αλλά ακούγοντας τους βουλευτές και επιχειρώντας με τις παρεμβάσεις που κάνουμε να βελτιώσουμε ένα κείμενο. Καταρχάς, έχουμε μία... Δεν θα αναφερθώ σε όλες τις προστίκες αναδιατυπώσεις. Θα τις καταθέσω, απλώς θέλω να πω 2-3 λόγια για κάποιες από αυτές. Καταρχάς, εναρμονίζουμε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για το στοιχειοδοτικό στο δημόσιο με το πλέον ψηφισμένο του Υπουργείου Εργασίας ως προς τις εγγυήσεις του κράτους, υιοθετώντας μια αντίστοιχη διατύπωση με την οποία το δημόσιο εγγυάται τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας με σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπού σύνταξης για κάθε δικαιούχο. Πιστεύουμε ότι αυτό εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο και την σαφέστατη βούληση της πολιτείας σε σχέση με τις συντάξεις, αλλά βεβαίως το πλαίσιο δημοσιονομικό και άλλο μέσα στο οποίο κινούμαστε και θα κινούμαστε και τα επόμενα χρόνια. Πέραν αυτού, ορισμένες από τις άλλες αλλαγές που γίνονται αφορούν καταρχάς μία σημαντική ενίσχυση της συνταξιοδοτικής προστασίας κατηγοριών βαριά πασχόντων, και αυτό γίνεται με ένα συνεκτικό τρόπο και ενιαίο τρόπο για τους δημοσίους υπαλλήλους και για τους στρατιωτικούς. Έγινε σαφές από τη συζήτηση στην Επιτροπή ότι υπήρχε ανάγκη περαιτέρω θωράκιση της συνταξιοδοτικής προστασίας αυτής της κατηγορίας. Κατά δεύτερο, υπήρχε ένα ζήτημα το οποίο τέθηκε από πολλούς βουλευτές σχετικά με τους υπαλλήλους των ΟΤΑ που εργάζονται στην καθαριότητα, και εδώ υπάρχει μία εναρμόνιση με το ασφαλιστικό και εργασίας, έτσι ώστε να μειωθούν τα όρια συνταξιοδότησης από το 60 έτος στο 58. Κατά τρίτο, μία ειδική περίπτωση που αφορά μεταβατικού χαρακτήρα, που αφορά το δικαίωμα συνταξιοδότηση για τις ενήλικες άγαμες θυγατέρες στις ηλικίες 50 ετών και άνω, εδώ με πολύ αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια δίνεται μία μεταβατικότητα έτσι ώστε να μην υπάρχουν κοινωνικά προβλήματα. Και τέλος, αφορά τη ρύθμιση της συνταξιοδοτικής κατάστασης των στρατιωτικών. Γνωρίζετε ότι υπήρξαν μια σειρά από τροπολογίες, κάποιες βελτιώσεις για την πλήρη προστασία των όριμων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, την αποσαφήνιση του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2004, τον ορισμό της εξαίρεσης με βάση τις ιδιαιτερότητες του στρατιωτικού επαγγέλματος με τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, τη ρύθμιση του θέματος αναγνώριση ως δημόσια υπηρεσία αυτής που διανύθηκε σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, την προσμέτρηση των ετών σπουδών σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του ιστορικού ή αναγνωρισμένα της αλλοδαπής, και τέλος, ένα ζήτημα το οποίο έχει τεθεί από πολλούς, την αναγνώριση της μάχημης πλασματικής υπηρεσίας των 5 ετών, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες για το ένστολο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας και του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο εργάζεται 6 ή 7 μέρες την εβδομάδα. Κύριε Πρόεδρε, καταθέτω τις προστίκες αναδιατυπώσεις στο σχέδιο νόμου. Θα ακούσουμε προσεκτικά οτιδήποτε περαιτέρω ζητήματα τεθούν, και αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες περαιτέρω παρεμβάσεις, θα τις κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ να κατευθούν και να διανεμηθούν.